Now listen, you have a very important mission ahead of you. It's the failed The motherfucking failed hit. Welcome to the failed <laughs> ha! και φίλοι, γεια σα. Η μέρα είναι Δευτέρα βράδυ. Του να απογράφουμε αυτέ τι ποιοτικέ και εξαιρετικέ και κρυστάλλινε ατάκε. Ναι. Εάν ακούσετε τον αχιλλέα να μιλάει ε, σαν επιδειξία που περιμένει το επόμενο θύμα του. Ε, έχει μια μικρή φαρικίτιδα. Είμαι πολύ καλά. Ναι, δεν θέλει να σα δείξει δηλαδή, το, 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 το του, είναι απλά τη φωνή του, έτσι. Να. Why not both? Ναι, ναι. οπωσδήποτε. Okay. Κρίμα που δεν γίνεται στο podcast. Ναι. Yeah. Πραγματικά. Κρίμα, κρίμα. Που, που, δεν είναι ακόμα vidcast, οπότε να μπορούμε να πούμε στον, στον ε, Ιδού η Ρόδο, Ιδού και το τσουτσούνι σου. Ναι. Yeah. Έτσι. Ε, αν και εδώ δεν είναι. Αν μπορεί να στηρίξει αυτά που λες Ναι. Αν και εδώ η αλήθεια δεν είναι η Ρόδο. Mm. Είναι η Αγία Ζώνη. Γιατί είναι το film pit, φίλε και φίλοι. Είναι Α, το film, beat. Αυτό το podcast που ακούτε. Και αυτό ο άνθρωπο με τη φωνή. Στον ε, Διονύη 24. Ναι, κα, επί δεξιά είναι ο Αχηλέα ο Τσαρμπίλας. Ενώ δεξιά μου με φωνή βγαλμένη από disco album των 70s είναι ο Στέλιο Καρακάσης. <laughs> και δίπλα <laughs> μου δεν στα δεξιά ο Μάκη Παπασημακόπουλο. Χαίρετε, χαίρετε. Και σήμερα έχουμε ένα διαμαντάκι το οποίο. Ε, Απέκτησε μέσα στα χρόνια τεράστιο cult following. Ε, απέκτησε ένα όνομα το οποίο φυσικά δεν το είχε όταν βγήκε η ταινία. Ε, βυθίστηκε ε, μέσα σε μια θάλασσα πολύ εντυπωσιακών ταινιών. Άλλωστε το 1984 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τις ταινίε τρόμου και τις ταινίε ας πούμε action, sci-fi κτλ. Σκάνδαλο έχω να πω. Ναι, είχαμε Gremlins, είχαμε ε, Oh. Είχαμε πράγματα, ρε παιδί μου. Mm. Δεν, τα θυμάμαι, δεν τα, θυμάμαι, τα θυμάμαι όλα τώρα, αλλά ήταν πολύ χρυσή χρονιά. Οπότε όταν βγαίνει το τσάντα, α το οποίο είναι ένα σλόκυ, ε, b σλόγγι. a A-test B-movie με τα όλα του. Πραγματικά ο yeah, ορισμό yeah. του B-movie. Ε, Όχι με τα όλα του. Θα διαφωνήσω, θα το πούμε μετά. Θα διαφωνήσω, οκ. Okay, okay, okay. ε, είναι όμω μια ταινία η οποία στο πέρασμα του χρόνου απέκτησε φανατικό κοινό. Σε τέτοιο βαθμό που ο τίτλος της ταινία έχει περάσει και στην Αμερικάνικη Αργό Ναι, βεβαίως, έχουμε γεμίσει τσάντς Ακριβώς, δεδοδελεί. έχει περάσει στην Αμερικάνικη Αργό Έχει αποθεωθεί και λέγεται μάλιστα ότι η πορεία της προς την ανάδυση Στην στη, στη θάλασσα στον της, στον pop κουλτούρας Βοηθήθηκε πάρα πολύ και από το, από το Simpsons Που σε ένα επεισόδιο ο Homer Simpson αναφέρει ένα πέρασμα από την Υόρκη Που τον κυνηγούσαν τα τσάντ, mm -hmm. έτσι... Από ε, το ΑΣΤ, ε, του Jordan Βεβαίω, ε, βεβαίω. Βεβαίω. Ε, και γενικά είναι μια ταινία η οποία έχει κερδίσει με το, με το πέρασμα του χρόνου ε, πάρα πολλέ κάλτα αναφορέ. Πάρα πολλέ σημεούλε ε, στο τοπίο τη pop κουλτούρα. Και μπορεί να καταλάβει κανεί το γιατί. Γιατί έχει Νέα Υόρκη στα χειρότερά τη. Ναι. Αν και η αλήθεια δεν τη βλέπουμε και πάρα πολύ. Όχι. Δεν τη βλέπουμε Αλλά πάρα βλέ... πολύ. Είναι όντως, γιατί το έχουμε πει πολλέ φορέ από την Νέα Ναι, ναι, ναι. Αλλά Τόση βρώμα. Ναι, ναι, ναι. Βλέπει τα σετ και λε. Ούτε να πατήσω τα σετ. Είναι φοβερό ότι ενώ χρησιμοποιούν πολύ λίγο τη Νέα Υόρκη σε φυσικό setting, δηλαδή δεν έχουν μπει στου πραγματικού υπονόμου τη Νέα για παράδειγμα, αλλά τα εξωτερικά πλάνα αρκούν έστω και το λίγο που τα βλέπουμε για να σου μεταδώσουν την πλήρη απαξίωση τη Νέα Υόρκη εκείνη την περίοδο. Ξαναλέμε, ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή για τη Νέα Υόρκη. Μια περίοδο που πάλευε ακόμα να σταθεί στα πόδια τη. Δεν τα είχε καταφέρει ακόμα. Τα προτζουλιάνη, ναι. Προτζουλιάνη, με τεράστια εγκληματικότητα. Να πούμε βέβαια ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει σε πολλέ περιοχέ να θυμίζουν σιγά σιγά τέτοιε περιόδου στη Νέα Υόρκη. Όχι το τέτοιο χάλι ακόμα, δηλαδή. Θα αργήσουμε να δούμε, για παράδειγμα, κόσμο να κυνηγάει να σφάξει κάποιον άλλο άνθρωπο στη μέση τη Times Square. Αλλά. <χει> we, <laughs> ναι, we can but hope. Ναι. Η <laughs> ελπίδα πεθάνει τελευταία. Βεβαίω. Λοιπόν, να, να πάρουμε λίγο έτσι μια πρώτη εντύπωση από το τραπέζι. Αχηλαία. Είχε ξαναδεί το τσάντ. Είναι να... μια ναι, από τι σχετικά λίγε ταινίε αυτό το πόδι που έχω ξαναδεί. Mm -hmm. ε, την είχα νοικιάσει σε βιντεοκασέτα. Mm -hmm. Δεν θυμάμαι ακριβώ για ποιο λόγο. Κάπου άκουσα γι' αυτόν. Mm -hmm. Για τον τσάντ. Μπορεί ναι, να, ο να ο σε Chad. κέρδισε κιόλα και η Αφίσα, η οποία είναι πολύ ίσως, καλή. σω, ναι, ναι. Το τέρα δεν έχει. Το ε, δείχνει να βγαίνει από υπόνομο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ένα από τα τέρα, τα πα περιπτώσει. σω είναι αυτό, δεν θυμάμαι. Και τότε με είχε. Είναι αυτό που λέμε. Δεν, δεν μπορεί να πει ότι σου αρέσει τόσο. Δεν είναι ξεκάθαρο. Ε, μου άρεσε αν ταινία. Είναι ότι με, με έκανε να νιώσει ωραία, ρε παιδί. Μου λέει, πέρασα ωραία φλέποντά τη. Αυτό, ναι, αυτό. Και τώρα που την είδα μετά από πάρα πολλά χρόνια, μπορεί και 20 χρόνια, πάλι ένιωσα εξίσου ωραία. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. εγώ εκνευρίστηκα. Mm -hmm. Εκνευρίστηκα. Mm -hmm. Για ποιο λόγο, και πείτε μου αν κάνω λάθο. Ναι. Ε, ήταν καταρχά είναι μια από τι ταινίε που από αυτέ που νομ, νομίζω ότι είχα δει mm -hmm. και mm -hmm. τώρα έβαλα να mm -hmm. την ξαναδώ και λέω ε, δεν το έχω δει ποτέ αυτό. <laughs> με ποιο τον πέρδεψε, Δεν δε θυμάμαι. ρε Μάλλον στο μυαλό μου μάλλον επειδή είχα πολύ οικειότητα. Δηλαδή yeah, ακούγεται yeah, yeah, yeah. με το VHS. Με το... Σωστά. Α, το έχω δει με αυτό. Με τη φιγούρα ρε, του. Το έχω δει. Αλλά δεν το είχα δει. Ε, και για ποιο την είδα και δεν μπορώ και επίσης έχω διαβάσει αρκετές λίστες τις λεγόμενες στο ίντερνετ που την έχουν ω μίας... ως μία από τις χειρότερες ταινίες των 80's. Ναι. Ναι, είχε... Ε... για ποιο λόγο Ναι δεν ξέρω ούτε κι εγώ η αλήθεια είναι δεν... ε, Θεωρώ ότι η ταινία ε, Μάλλον έχει μπει σε αυτές τις λίστες Κυρίως λόγω της αντίδρασης Του κοινού όταν βγήκε δηλαδή, ε, το... Έχει το... αλλάξει αυτό το θέμα Όσο προχωράει ναι, ναι, πάρα δηλαδή, μπορεί, ναι, ναι. Okay, Γιατί τα... αυτό τα reviews που διάβαζα τα πιο πρόσφατα ήταν πιο ok και μάλιστα, από τα παλιά. Και μάλιστα υπήρχε και μία ιστορία με την Criterion Collection που είχε κάνει ένα πρωταπροδιάρικο αστείο. Mm -hmm, πολύ ωραίο, μπράβο. Θα βγάλουν mm. ένα special edition. Mm. Τελικά ήρθε η Arrow και μας έδωσε ένα special edition του Chad όπως οφείλει μία εταιρεία που σέβεται τον εαυτό Να και της. Ήταν και το Director's Cut. Ναι, ναι. Το, βέβαια, το Αυτό κρατάω και μία πισινή γιατί έχω δει μόνο το... Τη το DVD ναι, ούτε, ούτε, ναι. Ε, Οπότε δεν έχω δει Αυτό που είναι στο YouTube και προτείναμε ούτε εγώ το είχα δει Δεν το έχω δει αυτό είναι Λοιπόν να πούμε, ότι, να πούμε την ιστορία λίγο Και μετά να κοιτάξουμε λίγο Και το ιστορικό υπόβαθρο αυτή τη ιστορία. Το, το γιατί υπάρχει αυτό Και γιατί συνδέεται τόσο εύκολα Η Νέα Υόρκη με τέτοιου είδου ιστορίες Η ιστορία λοιπόν έχει ως εξή. Είναι στο λέει κατευθείαν Δεν αργεί να στο δώσει από, από, την ε, σκηνή, από την πρώτη σκηνή. Από Που ήταν πολύ ωραία. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν λίγο Άμστερνταμ προ Ναι, προς ναι σκηνή. πάρα σκηνή. πολύ. Στο Άμστερνταμ έβγαινε από νερό. Ναι, 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 σωστά. Ε, υπάρχουν κάποια τέρατα, τα οποία δεν ξέρουμε γιατί υπάρχουν και πώ υπάρχουν και τι θέλουν, τα οποία ζουν στου υπονόμου τη Νέα Υόρκη και σιγά σιγά αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο φανερά. Ξεκινάνε με φόνου. Στη μέση μπαίνει ένα φωτογράφο με τη γυναίκα του. Με την συμβία, του πα ένα αστυνομικό, ο οποίο έχει χάσει τη γυναίκα στην πρώτη σκηνή τη ταινία, είναι η γυναίκα του αυτή, και προσπαθεί να μάθει τι γίνεται. Ένα ε, κοινωνικό λειτουργό, ε, παύλα περίεργο, παύλα τρελιάρη, ο οποίο είναι φίλο λίγο του αστυνομικού. Πρώην χήπη. και γενικότερα ένα κάστ ανθρώπων, οι οποίοι, ο καθένας οι ο καθένα για δικού του λόγου προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο των τσαντ. Ναι. Έτσι. Σε πείσμα κάποιον υψηλά ιστάμενον Όπως λέγαμε. πάντα <laughs> Εβαίως. <laughs> Εβαίως. Όπως πάντα Κάποιον ε... Έχουμε τη στερεότητα Της κυβέρνησης έτσι, Η οποία Του δεν θέλει Μπράβο δεν θέλει να πέσει φως Πάνω στην σε αυτή την υπόθεση Ακριβώς συγκεκριμένη. Ε, να πούμε λοιπόν το ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας ότι ουσιαστικά το, το τσάντ δημιουργείται από τις ανησυχίες και τις συζητήσεις δύο διαφορετικών θεμάτων με το ίδιο background. Και αυτό έχει να Το background είναι η, 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 η υπόνομη της ε, Νέας Υόρκης. Ε, Το πρώτο κομμάτι λοιπόν αφορά τα, τους, το, τον αστικό μύθο που υπήρχε για πλάσματα που ζούσαν στον ε, υπόνομο της ε, Νέας Υόρκη και συνήθως ε, γινόταν λόγος για αλιγάτορες. Είναι κλασικό. Και μάλιστα είναι ένας αστικός μύθος που συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας. Το πιο πρόσφατο ε, κάλεσμα για αλιγάτορα έστω ε, μικρό Έγινε το 2020 ε, καταγγελία. Αλήθεια. Όπου τι ήταν ο, ότι, ο, ότι τα παίρνανε για κατοικίδια και τα πετάγανε στην τουαλέτα και μετά μεγαλώναν και είχαν μία. Ε, και mutated, ναι. 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 Να πούμε για να, για να το βάλουμε λίγο σε context, γιατί μπορεί κάποιο να θεωρεί. Έλα μωρέ. τώρα. White people problems. Ε, 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 μιλάμε για ένα δίκτυο υπονόμων το οποίο είναι αχανέ. Ναι. Ε, είναι 7.400 μίλια σωλήνων ε, το network τη Νέα Υόρκη. 6.000 εργαζόμενοι χρειάζονται για να το δουλέψουν και σε αυτό το δίκτυο σωλήνων μπαίνουν καθημερινά 1,3 δισεκατομμύρια γαλόνια νερού. 1,3 δισεκατομμύρια κουράδε. Ότι τι έχουν μετρήσει. Ναι, δεν τι έχουν μετρήσει. Η πρώτη λοιπόν καταγγελία που. Στατιστικά μπορεί να υπάρχουν. η πρώτη λοιπόν καταγγελία που γίνεται είναι το 35 Στι 10 Φλεβάριου του 1935, όπου οι New York Times γράφουν ένα ρεπορτάζ για έναν τρίμετρο αλιγάτορα ο οποίο εμφανίστηκε στου υπόνομου κοντά στην 123η οδό στο Χάρλεμ. Μάλιστα. Έτσι. Φυσί. Ε, και το βρήκανε κάποια παιδιά. Δυστυχώ, λόγω τη περίοδου, δεν υπήρχαν φωτογραφίε από το εν λόγω συμβάν παρά το γεγονό ότι υπάρχουν και ε, οι μαρτυρίε των αστυνομικών που πήγαν στην περιοχή, των παιδιών κτλ. Άρα αυτό έγινε. Είναι διασταυρωμένο. Στους... Είναι διασταυρωμένο, όμω δεν υπάρχουν στοιχεία. Οπότε. No evidence. Ξέρεις, no evidence. Ε, μετά υπήρχε ένα βιβλίο το The World Beneath the City του Robert ντειλι Ντέιλι ένα non-fiction βιβλίο το οποίο σε αυτό μιλάει ένας παλιός προϊστάμενος που δούλευε στους υπονόμου της Νέας Υόρκης, ο Τέντι Μέι ο αυτό βοήθησε όσο λίγοι τον μύθο των αλιγατόρων και των κροκοδίλων και των ζώων στους υπονόμου, αν και τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν λίγο όχι πολύ μεγάλο φίλο με την αλήθεια. <Ρι> ε, συνεχίζονται όμως οι καταγγελίες και διάφορες ιστορίες οι οποίες βοηθούσαν ουσιαστικά την... το, να... το να επιζεί ο μύθος με κάποιο τρόπο και τελικά φτάνουμε στο σήμερα και ακόμα και τώρα δεν υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση ακόμα και των αρχών ότι δεν παίρνουν όρκο ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει και ξε... ουσιαστικά ξεκινάει, ο... ο μύθος ξεκινάει από αυτό ότι οι πλούσιοι παίρναν εξωτικά ζώα, κυρίως κροκόδιλους και όταν μεγαλώνανε και τα παιδιά του δεν το θέλανε, του ρίχναν στο καζανάκι, στη λεκάνη, και τραβάγανε το καζανάκι και του αμολάγανε ε, ουσιαστικά στου υπονόμου. Ε, 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 ακόμα και το 2010 που μίλησε ε, ένας υπεύθυνος αστυνομία, ο Τζέιμς Ντάφι, είχε πει ότι ε, εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Γιατί μιλούσε τότε για ένα συμβάν, βρέθηκε ένας πολύ μικρό καρχαρία, 18 ετσών και υπήρχε η, το, 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 συμπέρασμα ότι μάλλον ξέφυγε από κάποιο πλοίο. Έτσι. Ποιο. Και από κάποιο πλοίο που το, άλλο, το λιμάνιζε, ας οι παιδί μου. Mm -hmm. Και μετά το κουβαλούσαν, ξέρω εγώ, κάτι ah, τέτοιο. Okay, okay. Και, και, βρέθηκε, εν πάση περιπτώσει, στου δρόμους δρόμου τη ε, Νέα mm. ε, Όμω και πάλι και αυτό δεν μπορούσε να πει με σιγουριά ότι μπορεί όντω να υπάρχουν συμπονόμου και να το ξέρουμε. Γιατί yeah. είναι τεράστιο το δίκτυο και πολύ δύσκολο να εξερευνηθεί 100%. Σε τέτοιο σημείο είναι αυτός ο μύθος που ανήκει στην, ε, στην κατηγορία της Κρυπτοζωολογίας Σάσκοτς. Ναι, 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 ναι Που ναι, αφορούν ναι. και το, το, Bigfoot, το, big, το, big το Τσουπακάμπρα. Ναι, το Τουέρα του κτλ. Ναι. Φαίνεται όμω ότι μάλλον ο συγκεκριμένο μύθο έχει αρκετή δόση αλήθεια στην. Α, από. Το big σε, το σε, σε, σχέση με τα άλλα. Ναι. Ε, Ταυτόχρονα. Γιατί δεν υπάρχει ο Μινόταυρο. Ελαντέ. Ναι. Ταυτόχρονα σε αυτό ναι. το πράγμα κουμπώνει και ένα άλλο αστικό μύθο που υπήρχε για δεκαετίε στη Νέα Υόρκη και αφορούσε α, την α, αποκομιδή και το, και το, πέταγμα, ας πούμε, χημικών αποβλήτων στου υπονόμου τη Νέα Υόρκη. Ναι. Ε, και ότι αυτό τέλο πάντων ε, επηρεάζει τα ποντίκια, γιατί και αυτό ήταν ένα άλλο αστικό μύθο, ότι όντω ούτω ή άλλω η Νέα Υόρκη έχει τεράστιου αρουραίου και τεράστιε κατσαρίδε. Δηλαδή πραγματικά... Όχι ποντικό Όχι, λέγαμε, όχι. Έτσι. <laughs> μιλάμε, μιλάμε, για bulldog. <laughs> μιλάμε για bulldog. Δηλαδή και εγώ με τα μάτια μου έχω δει, έχω δει, αρούρια στη Νέα Υόρκη που είναι τρομακτικά. Είναι στον όγκο. Ναι, ναι είναι δηλαδή ναι, τα ναι. βλέπει ναι. να κυκλοφορούν στι γραμμέ του τρένου τύπου πούτσα μα. Ναι. Έλα, ποιο. Εμεί κάνουμε κουμάντο. Και κάτι κατσαρίδε τύπου σαν την παλάμη μου. Ναι. Okay. Μπράβο στη Νέα Υόρκη λοιπόν. εμ η επομένως, επομένως το, το, τσα, το, το, τσάντ κάνει tapping και στα δύο αυτά τα αυτά, αυτά θέματα και, αυτή, στους δύο αυτούς φόβους. Δηλαδή στο χημικά απόβλητα και στο τα χημικά απόβλητα επηρεάζουν και αλλάζουν το περιβάλλον μέσα στους υπονόμους. Ήταν τη μόδα τα χημικά απόβλητα εκείνη την εποχή και σαν Πολύ. θέμα. Υπήρχαν και στις ειδήσει, βέβαια υπάρχουν ακόμα. Και τώρα η 3M, δεν ξέρω αν μάθατε ότι... Ναι. Μόλι ε, αυτή... συμφώνησε να πληρώσει το Okay. Κάποιε δεκάδε εκατομμύρια. Ναι. Γιατί πλέον αποδείχθηκε ότι όλα τα νερά τη Αμερική, όλα τα δίκτυα έχουν μέσα χημικά τη 3M. 3M αυτοί που φτιάχνουν, ξέρω εγώ, Τα φασόλια. Ah, okay. Από. από Πώ λέγεται, από. Ζελοτέι. Ναι, ναι. ναι. μέχρι. Ξέρω... Γιατί το νερό βρίσκεται στα σιόρκη. Θεωρείται καθαρό. Ναι. Θεωρείται drinkable. Και highly so σε σχέση με άλλα νερά ναι. της Δεν ναι, ξέρω. Που... Τελικά είχα... δεν, δεν έχουν δίκιο. Όχι για την συγκεκριμένα. Γενικά παντού πλέον υπάρχουν τα πάντα. Ναι, καλά. ζηλεύουμε στο... δηλαδή, δηλαδή. όχι, 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 <σχεύγε> Έτσι λοιπόν το, 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 chat για να επιστρέψουμε στην ταινία κάνει tap in σε ιστορίες και θεματικές που ήταν πάρα πολύ relevant ειδικά για την πόλη της Νέας Υόρκης. Ναι. Ε, και αυτό το, 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 του το, δίνει ένα ενδιαφέρον δηλαδή ότι ε, παίζει μπάλα με ένα θέμα το οποίο ε, είναι ό,τι πρέπει για ταινία τρόμου. Ναι. Δηλαδή είναι ιδανικό για ταινία τρόμου. Είναι, ξέρεις, είναι fears που άλλο λέει ότι που ναι, μωρέ δεν ισχύουν, αλλά ο Α, το δω στην ταινία. Ναι, ναι, ναι. Mm -hmm. ναι. Ε, Ειδικά αν βάλει και κάτι πιο ρεαλιστικό μέσα, πρόβλημα που υπήρχε εκείνη την εποχή με του άστεγου. Ναι, ναι, ναι. Το που... οποίο και αυτό κάνει τα πίν που λε και σε αυτό. και που υπάρχει ναι, ακόμα ναι. και χειρότερο από ποτέ ε, στι ΗΠΑ πλέον. Ποιο να το έλεγε. Ναι, ναι, ποιο να το έλεγε ότι όταν ε, αγνοεί ένα θέμα που είναι στην πόρτα σου, σε κάποια <χι> φάση <χι> αυτό <χι> θα σου πει <χι> καλησπέρα. Έχω κάνει δική μου να. φασούλα πλέον. Τι γίνεται, λέει. Αυτό, αυτό είχε βγει και το 1984 είναι η επανεκλογή του Ρίγκαν. Ζωστά, ο οποίο ε, ναι, υποτίθεται ότι ε, έφτιαξε οικονομικά τι Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά το πρόβλημα με του άστεγου ανθρώπου δεν τα πήγε τόσο καλά. Τρίκλ down economics, ρε άσχετε. Θα στάξει <laughs> <θα, laughs> και στον άστεγο το 2076. Ναι. <laughs> <laughs> <τα laughs> <λεφτά laughs> σωστό για αυτό. Τα θέλετε όλα αμέσω. Αμέσω. Τα Είναι Οι πολιτικέ αυτού του ανθρώπου, οι μεγάλε. Όλα δεν defense contractors πάραι. Τώρα εντάξει, δεν έχει πείτε εσύ. Δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Όλοι οι άστεγοι. Ε, το, το πάντω πάντως έχει πέρα από την ιστορία και τη σεναριακή που εν πάση περιπτώσει τελικά αυτό το οποίο εντυπωσιάζει έχω, έχω την αίσθηση ότι θα πίστευε κάτω μια τέτοια ταινία θα κράταγε το τέρας ή τα τέρατα αρκετά κρυμμένα και στο τέλος παίρνει την, τον, το πιο δύσκολο δρόμο να τα βγάλει πλήρως στην επιφάνεια Ναι αυτό ήταν ένα λάθος ε, Δε θα, δεν, συμφωνώ Κάτι ήξερε το Blood Beach εγώ λέω Εμένα μου άρεσε που, που τα έβγαλε στην επιφάνεια. <συκλή> παιδιά, έχουμε δε <συκλή> χειρότερα τέρατα. Ε, ναι, αλλά δεν είμαστε μέτρο εμεί. Ε, καλά, με συγχωρείτε, παιδιά. Συγγνώμη, <συκλή> <Τώρα>, <συκλή> ε, όχι, μια χαρά. Είναι κίνδυνο να γίνω βλάσφημο. Ναι. Γιατί... Ε, τα εφέ έκανε και στον Dick Tracy ο τύπο. Θα μου πει γιατί... σιγά την ταινία. Ότι πολύ καλό make-up είχε προσθετικό make-up ναι. Ε, Χωρί ναι, να θέλω να γίνω. καλά, ήταν πάνω στο κόμικ, Ήταν. Οκ για το κόμικ. Τι, τι θε να γίνει. Λοιπόν, δεν θέλω να γίνω βλάσφημο, γιατί αγαπώ τον Κάρπεντερ. Ναι. Αλλά μην μου πείτε ότι τα τέρατα του τσάντ είναι πολύ χειρότερα από τους στο του πειρατέ τέρατα στο fog. Φογ. φογ. Μην τρελαθούμε τώρα. Όχι. Μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή δεν είναι ζατ. Ναι, όχι δεν είναι ζατ. Δεν, δεν είναι ζατ. Προ... Το ναστέκον το πουλί. <laughs> Έτσι λάρικο ένα και βάλε αυτό. Δηλαδή έχει πέσει μια δουλειά εδώ πέρα. <laughs> και εμένα μου αρέσει που δεν τα δείχνει από την αρχή. Όχι, όχι όχι. Δηλαδή ότι ξέρει, πρώτη... απλά δείχνει το χέρι. Όχι, <στηνάς> <Τοχε> <σπάει> εμένα μου άρεσε okay. το, 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 το character design. Πολύ. Εμένα μου άρεσε τα πάντα στην ταινία. Όλα τα πάντα, όλα. Ε, αν μπορούσα να βρω κάτι αρνητικό, mm -hmm. αυτό είναι το όνομα, ο τίτλος. Το Τσάντ. Αλλά δουλεύει ε, σεναριακά. Γιατί, και το παίζει διαφορετικά δηλαδή, Τσάντ δεν είναι κάτι που αρχίζει ως official της κυβέρνησης, ε, ακρονίμιο. Αρχίζει, ώσπε πετάει ο άλλο μια βλακεία και λέει: Κάνει μπαλχόμι... Αυτό. Ναι. Που αυτό πέρασε ναι. στην επικοινωνία τη ταινία. Ενώ τελικά είναι το κάτι πιο λογικό. Το, 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 το βρωμερό σχέδιο τη κυβέρνηση να ξεφορτώνεται ναι. χημικά απόβλητα στου υπονόμου Νέα Υόρκη. Και πάλι έγραψε ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Ο, ο, ο τίτλο τη ταινία. Και να πούμε κιόλα ότι. Ε, και να, να παίρνουν μαθήματα οι ταινίε του σήμερα, ότι τόσα χρόνια μετά η επιλογή που έκανε η ταινία. Και το marketing τη ταινία να προωθήσουν το ακρονίμιο το οποίο έχει περάσει, προστατεύει τόσα χρόνια μετά το hook τη ταινία. Το μυστικό τη ταινία. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν, έχει, δεν βγαίνει προ τα έξω τόσο εύκολα το δεύτερο, το ακριβέ ναι, ακρονίμιο. Ναι, ναι. Βγαίνει το πρώτο. σωστό, σωστό αυτό. Ε, και αυτό, αυτό δείχνει και την. όταν έχει να πει μια ιστορία, όσο και να μην έχει φοβερά πενιχρά μέσα, αν έχει λίγο μυαλό και είσαι στοιχειοδό έξυπνο για να κάνει ένα σενάριο το οποίο. Έχει μια ευκολία στην προβολή του ε, ναι, ναι. και άρα αυτό θα βγει προ τα έξω. Πόσο εύκολα μπορεί να προστατεύσει ένα χουκ Όχι στη, 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 στη σήμερα η μέρα που σου λέει trailer, θα σου δώσω, όλα τα μυστικά τη ταινία. Καλά να περάσει. Έχω σταματήσει να βλέπω. Trailer. Ναι, ναι. Έχω σταματήσει πραγματικά. Εκτό αν είναι κάποια ταινία, ρε παιδί μου, ξέρει πάνω κάτω τι θα γίνει. Ναι, ναι. ε, Επίση, νομίζω ότι το άλλο που κάνει καλά σεναριακά η ταινία είναι ότι, καλά, ειδικά εμείς εδώ το έχουμε δει πολλές φορές, δηλαδή είναι κάποιες ταινίε που είναι B-movies, αλλά προσπαθούν να μπλέξουν 4-5 υποπλοκές ναι. με αποτέλεσμα. Ναι. Έχουμε πει δηλαδή. πόσε φορές, ε, εγώ δεν κατάλαβα δεν τι έγινε δηλαδή εδώ πέρα. Χαστώ, ναι. Εδώ το κάνουν γι καλά. Για τι, τι έχει, σχέση. Και ξέρεις το κάνουν πολύ καλά. Δεν χάνεσαι. Και... Όχι. Γιατί ο καθένας έχει αν και α πούμε ο φωτογράφο, mm -hmm. δεν, δεν, δεν είναι ένα χαρακτήρα που προκαλεί τα γεγονότα. Απλά έχει πάει βγάλει κάποιε φωτογραφίε. Αλλά έχει και αυτό το δικό του μπέτ πάνω στο. Πάνω Μα, στο ε, θέμα, ρε ε, 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 Αυτό κάποιους... είναι ότι όλοι έχουν το λόγο του να να θέλουν να λύσουν το μυστήριο. Και αυτό πιστεύω ότι κάνει την ταινία να λειτουργεί καλά. Είναι ότι ε, κρατάει στον αέρα πολλά μπαλάκια και δεν το κάνει άκομψα. Το κάνει με, με αρκετή πιστικότητα. Βο, βοηθάει και ότι παίρνει ε, καλέ ερμηνείε από εδώ και από εκεί, όχι όλε. Άλλωστε, ο Ντάγκλα Τσίκο, ο σκηνοθέτη. Ναι. δεν έχει ξαναγυρίσει τίποτα. άλλο ότι ο έχει κάνει. Ναι, ναι. Ε, ήταν μοντέρ. Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε ότι ο σπουδαίο Ντάνιελ Στέρν. Ο σπουδαίο Ντάνιελ Στέρν. AKA, ο ληστή από το μόνο στο σπίτι. ο οποίο ήταν τόσο γουστόζο και τόσο πίστευε στην ταινία. που μέχρι και τη γυναίκα του έδωσε. Ε, Ω θύμα των Τσάντ, είναι η, η, η γυναίκα στην α, ναι. αρχή, είναι η γυναίκα Μ, του, του κύριου Στέρν. Μα το γράψανε μαζί με τον Μπάτσο. Σωστό, σωστό. Δηλαδή, όχι το αρχικό story, mm -hmm. απλά κάνανε το rewrite. Ο, ο, ο Κρίστοφερ Κάρι, ναι, ναι, ναι. Ο Κρίστοφερ Κάρι και ο Ντέβιτ Στέρν. Ναι, okay. Ντάνιελ ναι. okay. ναι. χα... Στέρν. Ναι. Τόση ναι. ώρα όσο άκουγα αυτά που λέγατε, ήθελα να πω ότι υπάρχει μια αδικία εδώ πέρα. Που η αδική, και η αδικία είναι ότι το Τσάντ το βάζουμε, α πούμε, στα ίσα με άλλε ταινίε που βλέπουμε εδώ πέρα, που δεν είναι. Ναι, είναι λίγο. Παίζει λίγο άλλη μπάλα. Είναι, είναι υψηλότερο επίπεδο σαν ταινία. Ε, Καταρχά, ναι, ρε. Δηλαδή, Έχουμε δικά... ναι. Έχουμε δικά και σεναριακά. Εμένα το μόνο. Δεν okay, ξέρω γιατί μου στάρετε τόσο πολύ το, τον τσάτ τον ίδιο. Εμένα τα τέραντα μόνο μου το ρίχνουν. Α, ah, οκ, okay, ρε φίλε, αυτό οκ okay, ναι. Γιατί Λάχος. κατά τα άλλα. και οι χαρακτήρε έτσι του ακολουθά έχουν. Ένα εκατομμύριο κόστο. Έχουν, είτε, πιστεύουν. Ναι, το μπάτζετ. Ένα εκατομμύριο. Ένα. Έβγαλε πέντε. Ενώ. Ε δεν και είχα... τι γκρινιάζουν τότε. Δεν ήταν. Είχα... <σχει> δεν... Εξαλώς... Αυτό ρωτάω κι εγώ. Γιατί γκρινιάζει ο κόσμο. Εμένα <σχει> μου άρεσε πάρα πολύ. Και το βρίζουμε. Εμένα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Καλά, <σχει> δεν <σχει> πήγε <σχει> καλά η αλήθεια είναι η ταινία. Σε <σχει> Σου <σχει> λέω, έχει βγάλει τρία εκατομμύρια από αυτά παραπάνω, α πούμε. Α, καλά, ναι, εντάξει, οκ. Σε βάθο χρόνου. Τα Στα λεφτά σου εσύ. Δεν τη ζωή τραβά τώρα. εντάξει. δεν είναι Star Wars 2. εντάξει. Δεν δε μπορούν, ναι, ναι. Ναι, Καταργ... ναι, okay. ναι Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, καταρχά, έχουμε δει καλού τοπίου εδώ πέρα. Βεβαίως, Αλλά τέτοιο καστ που να παίζουν όλοι καλά. Λοιπόν, να πούμε τι είναι. Είναι ο Τζον Χέρντ. Ο πατέρα στο μόνο στο σπίτι. Ο πατέρα ναι. στο μόνο στο σπίτι, ο οποίο πριν από αυτή την ταινία έχει παίξει στο Cutter's Way. Βεβαίω. Oh. Μαζί με τον Jeff Bridges. Ένα ωραίο θριλεράκι πολιτικό συνωμοσιολογία ναι. κτλ. Ενώ ο Ντάνιλ Στέρν. Ντάνιελ Στέρν είναι ο ληστή. Ο ληστή. Από. Σlippery, πώ λέγονται. Ε. Wet Bandit. Πώ λέγονται. Στη... Κάτι ένα όνομα έχω. Ναι, δεν θυμάμαι πώ λέγονται. Σlippery Bandit. Όχι. Κάπου, κάπου κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Ε. Αλλά αυτό ήταν πιο μεγάλο bandit. όνομα εκείνη την εποχή. Ναι. Γιατί είχε παίξει στο Diner του Μπάρι Λέβιν. Σωστό, σωστό, σωστό. Με Μικυρούρκ, Steve Γκούντεμπερκ κτλ. Είναι ο σπουδαίο Βικ Πολίζο. Να τα λέμε ναι. αυτά. Γιατί... Υπάρχει ένας Καμία σχέση με τον παίχτη Ξάνθη να πούμε. Τη συγγνώμη τη Κορίθου. Και σε μικρού ρόλου είναι ο Σαμ Μάρι ο οποίο είναι μια, μια, μεγάλη φυσιογνωμία της, του Αμερικάνικου Κινηματογράφου, στο ρόλο ενό μπάτσου. Αυτό εδώ είναι ο Σαμ Μάρι Πολύ γνωστή φυσιογνωμία ναι. καρατερίστα, ναι. ο Σαμ Μακμάρι. Βεβαίω. Και ασφαλώ ε, σε, σε, ένα πολύ μικρό ρολίσκο. Ε, τόσο που λες αυτό ήταν και δεν τον κατάλαβα, είναι δυνατόν. Είναι ο Τζον Γκούντμαν. Ναι. Εγώ είπα Τζον Κάντι στην αρχή. Όχι, είναι ο, ο Τζον Γκούντμαν. Είναι ο Τζον Γκουντμαν Από του πρώτου ρόλου του. Ναι, ο σπουδαίο Τζον Γκούντμαν. Πάντα με τα κάποια έξτρα έτσι. Ειδικά τότε. Ναι. Ε, πλούσια τα ελέη του Τζον Γκούντμαν ανέκαθεν. Ε, έτσι, yeah, έτσι. Ένα αρκούδο με τα όλα του. Mm. Έτσι. Ε, και λοιπόν φτιάχνουν ένα cast το οποίο έχει και άλλου διάφορου καρτερίστε μέσα η ταινία. Δεν έχει μόνο αυτού. έτσι και η Μοντέλα είναι και η Kim Grist. Βεβαίω. Η Γκρίστ, δεν είμαι σίγουρο πώ προφέρεται, προ, προ, συγγνώμη. Νομίζω ότι είναι το σωστό, είναι το σωστό. Ναι. Ε, ε, η οποία έπαιξε στο Brazil μετά, στο Mannheimer ναι, του Michael Mann. Δηλαδή, καλό καστό. Mm -hmm. Όχι, ένα cast το οποίο χωρί να έχει στα χέρια του κάποιο συγκλονιστικό σενάριο το οποίο κάνει φοβερά πράγματα. Ακολουθεί ο κάθε, χαρακτή, ο κάθε ηθοποιός το ρόλο του πάρα πολύ καλά Σε πείθουν όλοι οι χαρακτήρες Και διασταυρώνονται και ωραία Ναι και διασταυρώνονται και ωραία ε, σε, ένα, σε, μια ταινία η οποία δεν θα περίμενες να, να έχει μια τέτοια αρτιότητα Στο χτίσιμο της, εξέλιξη εξέλιξης της ιστορίας Θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ πιο απλό Και θα έλεγε και πάλι θα σου άρεσε Θέλω να πω ότι είναι μια απλή ταινία Βγαίνουν τέρατα τους υπονόμους και τρώνε τον κόσμο Οκ, okay. Mm -hmm. Δεν έχει πολύ πολύ ψηλά στάνταρ για μια ταινία που yeah. στην αφήσα βλέπει ένα τέρα να βγαίνει από έναν υπόνομο. Λε. Yeah. Θα περάσω καλά, θα είναι Βάβο, εκεί. Θα ναι, Monster yeah. Flick, αυτό. Ε, Όμω. Το, το, το νοιάστηκε. Πολύ καλή δουλειά. Εγώ έπαθα πλάκα. Yeah, ναι, ναι. Ναι. Εγώ πλάκα. Δηλαδή με την ταινία. Δεν την είχα Περίμενα να δω, ρε παιδί μου, από αυτά που είχα διαβάσει από reviews, από λύσει με τι χειρότερε ταινίε και το όλο. Ε, δηλαδή, αν βάζει αυτή έδατε, την ταινία. Δεν αν... θα σου στείλω. Αν βάζει αυτή την ταινία μέσα στι ε, χειρότερε των A's, κούνια που σε κούναγε. Ναι. Να, Νάιτστικ που σε χτύπαγε. Ναι, Φωρά. ναι, δηλαδή, δηλαδή, ναι, τρελαθούμε. Ταινίας, Οπότε, εμάς. νομίζω ότι έχει μία φήμη περίεργη. Δηλαδή, ναι, μεν στην αρχή θεωρούταν σκουπίδι. Δηλαδή, αν διαβάσει κριτικέ και είναι στην εντάξει. Εμένα ξέρετε τι, τι με ανησυχεί ώρε-ώρε με το film Ότι θα περάσουν τα χρόνια, θα συνεχίσουμε ναι. να το κάνουμε αυτό το πράγμα ναι. και κάποια στιγμή. Γιατί αυτό, θα πει, αυτό πήγαινα να πω. Το θα το θα τον επανεκτιμήσουμε μισμέρι. το Nightstick. Αυτό πήγα να πω. Ξέρει τι, ναι. Ξέρει Αν, βγει, αν βγει. Βέβαια. Αν βγει σε 10 χρόνια η Vinegar και βγάλει ένα double. Ένα disc, disc double disc <laughs> <laughs> με όλα extra features. Και Blu-ray το Nightstick. Σε <laughs> ποια, και, και ειδικό ντοκιμαντέρ για τα ταβερνία που πήγανε. Μπράβο. Και βγει ο. Τι... Έκστρα μπορεί oh. να έχει τον Nightstick. Πολλά! <laughs> και βγει ο Wes Anderson και πει: Εμένα πάντα μου αρέσει. όχι. Opa. Πάντα μου αρέσει αυτή η ταινία. Να βγει ο Τάκα Γουαϊτή τη Ναι, αυτό αυτός μπορεί να βγει και να το πει. Ναι. Και, ξέρω, 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 να αρχίσω με τον Ναι, πραγματικά δε, δε, μου. γιατί. Ε, 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 ήμουν 100% μαζί σου αυτή την εύστοχη ανάρτηση που έκανε προάλλε για τον Τάκα Γουαϊτή. <laughs> Θεωρώ ότι είναι από του εν ενεργεία μεγαλύτερου απαταιώνε στο σινεμά συγκλονιστικό απαταιώνα, ελάχιστο ταλέντο. Ε, μόνο. Έχει ε, ένα χάρισμα χα, χα, που κάποιοι το συμπαθούν για κάποιο λόγο. Κατάλαβε την ότι είναι. είναι one trick pony όμω. δηλαδή, <είναι> ο Ζηλανδό. Ναι, όλου του Ζηλανδού του συμπαθούμε γιατί ακούγονται ακίνδυνοι. Ναι, το ακούω αυτό. Και επειδή είναι οι μόνοι λευκοί άξονε που χάσανε του ντόπιου όταν πήγανε κάπου να του φάξουν όλου. Ήταν ναι. οι μόνοι που χάσανε. Και για να επιστρέψουμε Δεν έχουμε δι... τίποτα με Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή, αγαπάμε flight of the Concord. Για, 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 ναι, βεβαίω. Για να μην το το σκεφτεί που είναι βεβαίω. Και... Για yeah. να αφήσουμε στην άκρη τον Τάκα Γουαϊτίτη και, 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 τα ψίχουλα ταλέντου του. Στην πολύ άκρη. Ε, πολύ όσο Έχει στην άκρη που συνήθω ε, αφήνει ε, ψίχουλα από το φαγητό όταν βαριέσαι <laughs> να τα μαζέψει και να τα πετάξει έξω. Θα, τα, μαζέψω θα τα μαζέψω μετά. Εκεί είναι το ταλέντο του Τάκα. δεν σ' άρεσε το δεύτερο Θόρο. Το, είναι, το, το, είναι το μόνο thorn. πράγμα που μου άρεσε. Το μόνο πράγμα. Το Ragnarok το... είναι από τι χειρότερε ταινίε που έχω δει. Για Κροτσέ, όντω. Ε, το Jonjo Rab, Rabbit είναι από τι ταινίε που με έχουν εκνευρίσει όσο λίγε. Και εμένα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι πήρε Όσκαρ. Ναι, ούτε κι εγώ. Ε, δεν, και για, να, για να με εκνευρίσει, εμένα ταινία με τη Σκάλερ Γιώχανσον. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, δηλαδή. Ναι. He speaks the truth. Τέλο <laughs> πάντων, <laughs> 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 ναι. Ε, και. Ε, για να επιστρέψουμε στο, στο chat, γιατί το οφείλουμε. Ε, στα ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία δεν ήξερα ε, όταν επισκέπτηκα πάλι αυτή την ταινία αυτή τη βδομάδα, είναι, την προηγούμενη βδομάδα, ε, είναι ότι ε, γλίτωσε το κακόμερο το chat, γιατί αν είναι μια ταινία η οποία δίδεται για remake πιο σκληρό από αυτό που ήταν, είναι το chat. Έχει όλα τα στοιχεία. Είναι monster movie... Ε, με υπονόμους, έχει βρώμα, έχει αίμα. <laughs> ε, θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ένα remake όπως ακριβώς γίνονται τα remake σήμερα, ε, που βγάζουν από την άκρη οτιδήποτε καλό έχει ταινία και σου δίνουν αίμα, αίμα, αυτό, εκεί, έντονα αυτά. Λοιπόν, Κάπου έχει λίγο γκουρό όμω. Έχει κοράκι. Ναι, και έχει και το character design το οποίο είναι Αλλά πουλί. δεν το κάνει σαν shock value. Όχι, όχι, όχι έψο... το κάνει λειτουργικά να... μέσα στο σενάριο. Ναι. Το, να, το μόνο, το μόνο κάπω άκυρο σκηνικό είναι αυτή η συνάντηση του investigative reporter με τον φωτογράφο στο πάρκο. Όπου για κάποιο λόγο πίνουν σαμπάνια. Ναι, ναι, σε, ένα... σε, σε το ποτήρι. Σε πίνει στο πάρκο τα πηγαίνει. Συγγνώμη όλα. Εγώ πίνω σε σαμπάνια, αλλά σε πλαστικό ποτήρι, ρε φιλε. Ναι. Αυτος, αυτοί, μάλλον, αυτοί, μάλλον, μάλλον θα μείνουν κοντά. Σου λέει. Ε, και είναι και πιο, η πιο φωτεινή σκηνή. Ναι. Απλά λένε ένα και τύπο είναι γυρινό πλάτη Και ξαφνικά γυρίζει και περπατάει. Και του Α, πούσε! Ναι. πω λίγο. καθόλου περίεργο. Ναι, καθόλου περίεργο. Ναι, και μια βέβαια σχημή, ναι. να, να του δώσουμε κιόλα ότι είναι ο μόνο σε όλη την ταινία που ακολουθεί ένα ωραίο κρέμ ε, creme color matching. Λέγε το ξένο. Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ. Με ένα εκπληκτικό μάλι. Έλα Λαμέιν. La <laughs> ναι, ναι, <laughs> <έτοιμος, laughs> πραγματικά. <laughs> το, Brook. <laughs> το Brook. το Brook. Το ε, Brook. να πούμε λοιπόν ότι το Τσάντ uh, την ώρα που λέμε αυτές τις ατάκες ευτυχώς έχει γλιτώσει από τα ατάλαντα νύχια του Rob Zombie ε, ο οποίο είχε, ε. είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον Όχι, ναι. να κάνει remake το τσάντ. Μέχρι στιγμή το έχει γλιτώσει. Χριστέ και Παναγία, Ρομπ ε, Ζόμπι, σταμάτα. Ανάψ, Δε... Ανάψε να κερδίσει την Αγία Ζώνη. Πραγματικά, ναι, <laughs> ναι. πραγματικά. Σταμάτα να κάνει ταινίε. Ούτω ή άλλω. Όμως... Καλά, ναι. <laughs> ο μόνο λόγο που κάνει ταινίε άλλωστε είναι για να βάζεις τη γυναίκα σου, να δίνει ρόλο στη γυναίκα σου. Ναι. Παίζει σε όλε τι ταινίε του. Mm -hmm. Έτσι. Λοιπόν, σταμάτα, είναι όλες χάλια. Έτσι. Δεν είναι ωραίε ταινίε σου. Mm -hmm. ε, οι κόπιε, όσε υπάρχουν όπου, όπου υπάρχουν, τον Halloween που έκανε, πρέπει να καουν mm -hmm. και να μην τι δει ποτέ ξανά κανένα. Θα δώσω κάποιου πόντου στα δικά σου, λίγο στα House of a Corpses και αυτά τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον στο character design, α πούμε. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι δηλαδή να πει ότι είναι καλή ταινία. Έτσι. Ναι, έχει γλιτώσει από τα νύχια του Rob Zombie. Ωραία, θα τα μεταφράσω και θα τα στείλω. Ωραία, στείλτε τα. Μαζί με, με, μια φωτογραφία από το Μουτζόνο και εξήγησε την και Βεβαίω, ναι, τη ναι, ναι. βεβαίω. Ναι, όχι, α το κοντες. αφήσει. Αν υπάρχει κάποιο, αυτό σκεφτόμουν. Είναι ο. που θα μπορούσε να το κάνει, πιστεύω. Ναι. Είναι ο S. Craig Tzaller που έκανε τον Bon Tomahawk <ΟΥ> yeah. Το Drag the Across Concrete και το, με το Vince Vaughn στι φυλακέ, πώ λέγεται. Αχ, ναι, το. Brolin Cell Block 99. Ναι, ναι, ναι. Ε, πολύ καλή επιλογή. Γιατί αυτό είναι τίμιο και ξέρει πώ να το προσεγγίσει. Ναι, ναι, είναι ναι, ναι. ναι ωραίο. Νομίζω θα μπορούσε να το κάνει. Ναι, ναι. ναι πο πολύ ωραία επιλογή για να για το τσάντα αυτό. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Κάτσε. Δεν είναι ο ίδιο που έκανε και το τέτοιο. Το Dread. Όχι, νομίζω αυτά τα το τρία, τρία έχει κάνει ο Τζάλερ. Όχι, όχι, δεν το έχει κάνει τον Τρέντ αυτό. Γιατί και αυτό <σφίλω> έχει, <σφίλω> αυτός, <σφίλω> έχει <σφίλω> και αυτός έχει metal banda. Και αυτό έχει. Εντάξει. Εκεί. Νομίζω ότι θα, θα Δεν ξέρω πώ μου ήρθε αυτό, αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό σε αυτό. Θα ήταν καλό. Λοιπόν, να πούμε κιόλα αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι δηλαδή το, Τσάντα έχει καταφέρει να παραμείνει relevant, και όχι μόνο να παραμείνει relevant, αλλά να ξεφύγει από τα στενά όρια τα κινηματογραφικά και να περάσει στην popular αργό της αμερικάνικης γλώσσας, όχι τόσο της αγγλικής, αλλά της αμερικάνικης αγγλικής ουσιαστικά. Είναι, δεν νομίζω το Birmingham Όχι, όχι, όχι. όχι. <laughs> το τσάντ λοιπόν είναι και επίσημα βρισιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν το ήξερα, ναι. Ε, όταν, αποκαλείς <laughs> κάποιον, όταν, αποκαλείς κάποιον τσάντ, ε, είναι συνήθως όταν ε, θες να χαρακτηρίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ηλίθιος, ένας άνθρωπος που δεν έχει θετικά στοιχεία πάνω του, που δεν είναι έξυπνο, που είναι λίγο είναι θύμα. Λίγο, είναι λίγο αυτό που λέμε στην Ελλάδα σε ε, quotation marks, καγκουρά. Ή όχι. Συνήθω συνήθως είναι. ή χαζός πιο πολύ. Ε, ε... <laughs> Ποιο το μπλάκα, Νομίζω μπερδεύει το όνομα Τσάντ που είναι με Αλφα. Που, ο Τσάντ, α πούμε. Και αυτό. Το οποίο, αυτή είναι, υπάρχει. είναι συνήθω σπορτ κάγκουρε, έτσι δεν είναι. Ε, αυτό ε, Αυτός είναι. ο όρο μου αρέσει. A conservative Republican, someone who is either racist, sexist, homophobic, transphobic, xenophobic, fascist. A bootlicker or all of the above. Οκ, okay, ναι. Το, α, και, το άλλο τσάντ λέω εγώ. Αν και εγώ ναι. προτιμώ το τσάντ το οποίο περιγράφει μια συγκεκριμένη κουράδα, and I quote, A defecation of at least medium width and length with a meaty appearance, very firm with little flexibility, also known as an ass stretcher. Παράδειγμα πρόταση. And then he walks into the boys' room and sees a big meaty chad staring him in the face. Δεν ξέρω γιατί η λέξη meaty το κάνει πάντα πιο χειρότερο. Ναι, 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 πραγματικά. Το κάνει άθλιο. Το κάνει άθλιο. Ναι, ναι, Urban Dictionary προφανώ. Ε, ε, πάντα με κάτι καλό να πει. Ε, του ίντερνετ. Ναι, 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 ακριβώ. Ε, και ασφαλώ ε, το chat ε, συνήθω χρησιμοποιείται. Α, ναι, Trump lover, Nazi, smelly penis, cheese, rampant yeast infection. Μάλιστα. <laughs> Jesus. Έχει, ναι. Και ασφαλώ το εκόμον τέρμα for anyone who is extremely unprofessional and sleazy, a shady character with a worthless personality characterized by drug and alcohol use, extensive criminal record, lying, cheating and being a registered nurse. Όλα τα καλά δηλαδή. Often used in conjunction with the word donkey. Όχι. Οκ. Πάντω η είχε. αν και παίρνει τον εαυτό του, όχι πάρα πολύ σοβαρά. Έχει λίγο χιούμορ, αλλά προ τη μήνυ Δεν πάει να το βγάλει αυτό το χιούμορ με τις κλασικές ατάκες που έχουν κάνει κάτι μπιμουβιές τέτοιες ε, έχει δύο ωραίες ατάκες έχει το ε, your guys got a camera, mine's got a flamethrower έτσι και ναι, 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 και έτσι. όταν βρίσκει η Λόρεν το, τον άτυχο σκύλο κρεμασμένο mm -hmm. λέει hello police, παίρνει τηλέφωνο I found a mangled dog hanging in my basement <laughs> το οποίο δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ να, να <laughs> αρχίσει <η> κουβέντα έτσι <laughs> Πάρα συμφωνώ, συμφωνώ ότι είναι καλό τρόπο <laughs> να ξεκινήσει <laughs> την οποιαδήποτε κουβέντα <laughs> εδώ Ένα yeah. ice breaker. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> βρήκα ένα σκυλί κρεμασμένο <laughs> στο υπόγειό μου. Ε, για ένα one. <laughs> ναι, ναι, ένα <laughs> <a> mangled one. <laughs> Γιατί είναι το, σκυλί μάλιστα από την πρώτη σκηνή τη <laughs> της, <laughs> euh, της άτυχη κυρία που είναι το πρώτο θύμα, as far as we know. Mm -hmm. euh, τον Τσάντ. Εγώ θα έλεγα ότι το Τσάντ. Ε, βλέπετε άνετα οκ. Okay, ίσως να μην είναι ταινία Η οποία βλέπετε άνετα από πολύ νεαρό κοινό Δηλαδή η ρυθμοί της για τέτοια ταινία Α, ναι, Είναι κάπως off beat mm -hmm. ε, Αλλά Για όλους τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες Που ακούτε αυτό το podcast και είστε Σε μια ηλικία μετά τα 29 Θα πω εγώ Το τσαν θεωρώ ότι είναι μια απαραίτητη ταινία σε σχέση με άλλες που έχουμε κάνει review Δηλαδή αν την ταινία έχετε δει το... και αν είστε από ναι. αυτού ή από αυτές δηλαδή που ακούνε το Filmpit χωρίς να βλέπουν τις ταινίε, Γιατί είστε και αρκετοί τρομάρα σας που δεν βλέπετε τις ταινίε που σας δίνουμε Λες και με είμαστε μαλάκες <laughs> Τραβάμε το κανάλι <laughs> <laughs> Που ψάχνουμε και σας τη δίνουμε σε πολύ καλή, και καλή ποιότητα <laughs> <laughs> Ναι καταλα... Κοίτα, αυτό... καταλαβαίνω γιατί κάποιο. Μπορεί να μην βλέπει όλε τι ταινίε που κάνουμε. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που δεν βλέπει καμιά ταινία. Ναι. Δηλαδή, οκ. Ε, okay. τι, ναι. να τι να πει, mm -hmm. ναι. Το chat βλέπετε και από casuals. Όχι. Ναι ναι, ναι, ναι. Εννοείται ότι βλέπετε από casuals. Εννοείται και επιβάλλεται να, 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 να το δει από τα casual κάποιο για να μπορέσει να δει κάτι και να πει Α, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ποιε άλλε τέτοιε ταινίε έχουμε που είναι καλέ για casual. Ε... χρήστη. Κοίτα, Ο τρόπο του Φλέγγιν» flying ναι Δεν ήταν κακή ταινία, εννοώ ότι μπορείς να τη δεις, άσχετα που είναι και αυτή λίγο καφρίλα Ναι. Ε, τώρα το, το The Baby, να το πω casual, όχι, δεν θα φτάσω εκεί. Όχι, ε, Εντάξει, το Bloodsport. Το σουστά, Bloodsport σουστά, σουστά, 100% το, το οφείλετε στον εαυτό σας. Σουστά. Το Tough θα πω εγώ. Βεβαίω. Το, το Tough Το οποίο είναι πολύ ωραίο. Βεβαίως το Ποιο άλλο είναι έτσι καλό. Εντάξει, το Deadly Prey. Για καυτά σορτσάκια. Ναι. Εγώ. Παιδε... το λαμπάντα. ναι. Και το λαμπάντα. Το λαμπάντα που είναι έτσι και εξωτικό. Είναι και ερωτικό. Λυκνίζεσαι. Ευαίως. Εντάξει, το φάνησε για να δει. Το... Λαμπάντα, λαμπάδα μουσική. Για να δει το, το κολαρίνι του Ντόλφ Λούντγκεν. Ναι. ναι. Βασικά Με είναι, είναι λιγότερε αυτέ που θα μπορούσα να πω, παιδιά. Εντάξει, μην χάσετε τώρα. Δεν θα χάσετε να δείτε το Double Trouble. Ή το Rotor. Γιατί Εγώ το, ερωτεύτηκα ρότορ μόνο και μόνο για το Για τον τύπο Για τη στολή που φοράει Για το, μηχανόβιο Δηλαδή δεν θα χάσετε κάτι άμα δείτε το Black Gestapo Όχι, όχι ναι Κατάλαβες Θα χάσετε όμως άμα δείτε το Karate Warrior 6 Μπράβο Ή το ZAT το ναι, το πρέπει να το για να το πιστέψει. Ναι, ναι, για να πιστεψει ότι φτιάχτηκε αυτή η ταινία. Ναι. Ε, τι άλλο θα λέγαμε. Εντάξει, οφείλετε να δει το Superman 4, νομίζω. Το οφείλετε στον εαυτό σα. Εντάξει, το, α, το Flash Gordon, ρε. Να καλά, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Το ε, Flash Gordon το... είναι πολύ κάζο το έχω δίκιο, αλλά. Αλλά. Αυτό το δίκιο, αυτό παίζει και στο, στον αντένα. Αυτό, ναι, αυτό ήταν πολύ κάζο Λοιπόν, σωστό, με σωστό. τι θα την ε, κάνατε partner αυτή την ταινία. Mm -hmm. Κοίτα, λογικά θέλει Νέα Υόρκη. Σωστά. Θέλει Νέα Υόρκη. Θέλει Νέα Υόρκη. Εγώ για κάποιο λόγο θα πω το Warriors. Χωρί ε... να, να μπορώ να, το, να, σου, να μου πει γιατί και να σου πω, α γι' αυτό. Για, έτσι, έτσι μου έρχεται το γόριο δεν ξέρω. Α, ναι, οκ. Okay, mm, okay. 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 Ε, μου κάνει αυτό εμένα. ή e του Escape from New York. Και από εκεί βγαίνω από κάτι πόνο μου, κάποιοι τύποι. Όχι, όχι, το, 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 το ακούω και αυτό, αυτό. Εγώ θα έβαζα πάλι κάτι Νεοϊορκέζικο. Ε, θα έβαζα ίσως ε, το Alligator, το οποίο είναι μια ταινία που δεν την έχουμε κάνει ε, review σε, αυτή την, ε, okay. σε, αυτή, σε αυτό το podcast του yeah, 1980. Δεν, δεν το γνωρίζω. Ε, το οποίο είναι ένα Alligator που ξεκινάει από του υπόνομους. Μάλιστα. Είναι ε, τα μάμ. Ε, εντάξει, ναι. Για ε, ε, τον ε, νομίζω... <laughs> <laughs> νομίζω... θα έβαζα το You Got Mail. Μπράβο. <laughs> Σαν... Ωραίο! <laughs> στο New York, New York. <laughs> Ωραίο. <laughs> <laughs> Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μα είπατε κι εσεί. Να ξεκινήσουμε να σα διαβάζουμε, γιατί είναι και πόσο 13 μηνυματάκια. 14, 14, 14 ε, μηνυματάκια. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Άγγελο Αναστασόπουλο, Αλόγα κομπανιέρο. Τι είδαμε σε τούτο το φιλμ. Είδαμε μια σπουδή στα δεινά του μετακαπιταλιστικού συστήματο, όπου η ανθρώπινη ζωή μπαίνει σε ζυγαριά και πλάστιχα γέρνει υπέρ του χρήματο. Είδαμε μια οικολογική μεταφορά δύο χρόνια πριν τα κανάλια διχαστούν για το αν μια άκυρη πόλη στη μακρινή γιατί λέγεται Τσέρνομπιλ, Τσερνόμπιλ ή Τσερνομπιλ, και πριν οι μανάδε μα σταματήσουν να αγοράζουν γάλα και πατάτε. Και ναι, κυρίε και κύριοι, είδαμε να αναδύεται το ερώτημα εάν είναι ηθικό να φέρνει παιδιά στον κόσμο του σήμερη. Όπου άλλοι βλέπουν ένα B-movies, όπου, όπου, όπου άλλοι βλέπουν ένα B-movies, εμεί ω αγιοζονίτε και αγιοζονίτησε βλέπουμε ένα αλληγορικό αριστούργημα. Βασιλική κήκου λύπη. Αναγκάζομαι εγώ ναι. να λέω τι μαλακίες Ρε παιδιά, ναι, πού είναι Πραγματικά αυτή η ψυχή. Τι έγινε. Είναι καλά. Τι έγινε. Πόσοι και πόσοι έχουν αντιγράψει το φιλμ Τσάντ. Μην το αντέγραψε το τρέμορος που στην Ελλάδα μεταφράσαμε ω τα σαγόνια τη γη γιατί είμαστε σπουδαίοι. <laughs> μην το αντέγραψαν <laughs> τα χελονονιτζάκια. Θεαλλονινιάκια, μην το αντέγραψε το πατριωτάκι μα ο Τόμ Χανκ που ολοκάθαρα έκλεψε την κραυγή Wilson από τον Ντάνιελ των Στέρν. Be movies λένε οι ανίδεοι. Ειδική μνήμα στον Τσόν Κούτμαν που σε ρόλο κομπάρ σου παίζει τον Τσόν Κούτμαν. <laughs> το plot keywords αυτή τη εβδομάδα κάμουν και πολιτική, αφού πλάι στα «mutant» και Underground Creature υπάρχουν τα Pollution και «reganomics». Mm -hmm. Φύγαμε για το, το λοιπόν για Ρικάστη και ρητάι, Ρικάστη. Τζόρτζο Βασίλη Αβραμίδη του συγκροτήματο Ο είναι πανκ, σπουδαία επιλογή. <laughs> Λόρεν η Νίκη Μπακογιάννη, Κάπτεν Μπόσο ο Ευγένιο Γκέραρτ, Ρέβερεντ ο Ράιαν Στακ και στο ρόλο του Τσίφο Μπράιν ο Αρκέτα Παναγούλια. Ριτάιτλι, πεινασμένη και ανυπόνομη <laughs> ή καύλα. Κανιβαλιστική, ανθρωπόμορφη, υπόγειοι, λεχρίτε, άστεγοι <laughs> Μπορούσα να σκεφτώ κάτι πιο όριμο. <laughs> ναι. Ήθελα. Όχι. Άντε τσαβόλια. Το λέω από τώρα ότι είμαι ήδη στο καύλα, έτσι, ναι, ναι, ναι. Είναι δηλαδή πραγματικά. Α, Λέρω, μόνο έχει... και μόνο για να δούμε αν θα θα γιωθεί από το. Ναι. Υπάρχει άλλο φάει. με περισσότερε ψήφου νομίζω. Αχ! Τζορτζ Βελού. Χαιρετίζω το υπόγειο και, και δίνω γρήγορα μόνο retitle επειδή δουλειέ. Σα. Retitle. Ταξικά απόβλητα ή υπόνομη για τα κανιβάλια. Τσίρ. Τζορτζ, μπορεί καλύτερα. <στολί> <στολί> μπορεί καλύτερα. Ταξικά απόβλητα καλό. Λοιπόν, hello ladies, hello gentlemen, hello film pit, λέει ο Στάθη Γέρο. Με ντροπή δηλώνω πω άνοιξαν στη θλιβερή ομάδα πληθυσμού που δεν γνώριζε τίποτα περί τσάντ μέχρι σήμερα. Πλέον με περηφάνεια δηλώνω πω γνώρισα άλλο ένα διαμάτι τη 7η τέχνεω και μάλιστα τον director's cut. Μου θύμισε το The Wire αν το The Wire είχε τέρατα σε υπόνομη. Αριστούργημα. Είστε πολύ ωραίοι ρε σείς. Φύγαμε για τι προτάει. Ριτάιτλι. Εν ονόματι υπονόμου ή <laughs> εκενώσει <laughs> ο αχόρταγο. Ρισαπτάιτλι. <laughs> Βρω τα πυρηνικά σε υπόγειο μαχαλά. <laughs> Ρικάστη, φωτογράφο Τάσος Κωστή, κυρία Μονδέλο, ζε τα μακρυπούλια, πρώην ταλέπορο ληστή Home Alone, Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, όργανο Μάκη Παπαδημητρίου, τσίφο Πράιαν Θεοδόση, ζερβουδάκης, τηλεπολιτή τεχνολογικών προϊόντων Ζερ, ναι. <laughs> 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 Τσαντ, ο Παύλο Πολάκη. <laughs> Υγεία και αγάπη σε όλου. Ε, τι, είναι αυτό το ρόσκο, Στέφανο. Στέφανο. Μπράβο, ναι. Hello και πάμε. Τοποθετημένο στην καρδιά τη διακυβέρνηση Ρίγκαν, το εδώ το πόνιμο μα κοιτάζει βαθιά στα μάτια, σαν να μα λέει: Ε, φίλε, πρόσχε, μπε πέσει στα σκατά. Μέρο εκείνου του κινηματογραφικού κύματο που χρησιμοποίησε τον φόβο του πυρηνικού ολέθρου για να τρακουνήσει του ανθρώπου την ώρα που στην Ελλάδα η Ρένα Παγκράτη, ραντισμένη με σοσιαλιστικό χυπισμό, τραγουδούσε είναι φάση το αγόρι. Και στην ε, ε Σοβιετική Ένωση ο Γκορμπατσόφ γιάλισε την καράφλα του προετοιμάζοντα την περεστρόικα. Στα Αμέρικα κάποιοι κατανοούσαν ότι πολιτικά αντισκυλευτάδε είτε με καράδες καράφλα είτε χωρί κοιτάζουν την πάρτη του, ενώ οι ρένε παγκράτε τούτου του κόσμου είναι καταδικασμένε να κολυμπούν με τι κουράδε. Μάλλον είναι πια παραπάνω από το κανονικό και σήμερα. Ρικάστη δεν έχω γιατί έτσι, ρητάιτλι, Βόθρο, αλλά ακρονίμιο, VO, ναι, <laughs> ή, σκατά τα μούτρα του. <laughs> λοιπόν, Jim Holmes, είμαι μπλε, είμαι ροζ, είμαι ο Νίκο Γαλανό. Θα γυρίσω μια ταινία με αρχίδια σεξ και βία, θα ρίξω σκούρα χρώματα να γίνω τυρκουάζ, θα πάρω διπλό στην έδρα μου να παίξω στα βαράζ, και αν είμαι ο πάσου, τότε που είναι το στέμα μου, δεν είναι καν γαλάζιο το αίμα μου. Ε, και το απάντησε ο Άγγελο Αναστασόπουλο, μιλά με γρήφου γέροντα. <laughs> Ε, Τι... μα... Δεν έχω ιδέα. Μαρία Κακούρη. Okay. Γεια σα, αγόρια μου! Για να μην τα πολυλογώ. Τα περίμενα, το, το περίμενα πολύ πιο χειρότερο να με άρεσε. Ριτάιτλι. Mm -hmm. Στα υπόγεια είναι η, Τεα, η θεα. Θεα, θέα που λέγεται καλά. το τραγούδι. Τερατά. Έχει βάλει. Εντάξει, σταματάω. Mm -hmm. ναι. Ρικάστη αστυνομική. Να Μάσχα Μπό Χρήστο Λούλη, σε ρόλο επιθεωρητή, ερευνητή πάντα και μόνο Λούλη. Τζορτ Γιώργο Ματαράγκα. Mm -hmm. Έπεσε το καλημέρα, ζωή. Δεν θα μα πει που έπαιζε ο, <laughs> ο Γιώργο Ματαράγκα. <laughs> AJ Τζέι, Γιώργο Φανιώτη. Λόρεν, Ελένη Ερήμου. Δυνατό. Μέρφυ, Γιάννη Κότσιρα, μόνο και μόνο για το μαλί. Φυλάκια. Λοιπόν, και πάμε. Ε, και θα σα αφήσω. Α, όχι, είναι σειρά σου. Τελειώνω. Λοιπόν. Το Μανόλι του Κριτσουτάκι. Ναι, μισό λεπτάκι. Βεβαίω το έχω. Mm -hmm. Να ανέβω λίγο προς τα πάνω. Χαιρετίζω τα πλήθη των πραγματικών συνεφίλ που χωρί παροπίδες βλέπουν το σινεμά σε όλες του τις μορφές. Mm -hmm. Παρακολουθήσαμε μια ταινία με πολύ βάθος όπου ένας φωτογράφος και ένας εθελοντής μικριός συγκρούονται με νόμους και υπονόμου, φτάνοντας στα άδυτα του υπόκοσμου. Τρία λογοπαίγνια στην ίδια πρόταση και σταματάω. Με το μεγαλύτερο αντίπαλο να είναι η ίδια εξουσία αναρωτιέσαι τελικά ποιο είναι το καλύτερο τέρα. Και στη μέση, οι κάτοικοι τη Μεγαλούπολη που έχουν να αντιμετωπίσουν μια πολυπρόσωπη ομάδα υπόγειων τερατόμορφων σαυροειδών ανθρώπων. Ωραίο κρονί μου γι' αυτό. Με, να με το συμπάθιο. Με τα τέρατα να βγαίνουν από υπόγεια και να φτάνουν μέχρι το ρετυρέ. Ριτάιτλι, στα σαγόνια του υποκόσμου. Ναι. Γιατί και πώ ζουν υπόγειά μα. Ρικάστη, Τζόρτζ, Άντων Ντόμπο. Λόριν, Μαρία Μπό, με παχύ σίγμα, Νίκο Γεωργάκη, Σέπερτ, ο Ρεβερεντ, ναι, ο, ο Χωμαλόν, Θανάση Δημόπουλο, Σπορτ, Μέρφυ, Νίκο Χορταρέα, Αρχηγό ο Μπράιν, Γιάννη Ματζουράκη, Σπορτ, Κορυφαία Τάκα, όταν η Λωρίνα ανακοινώνει στον Τζόρτζ ότι είναι έγκυο, ο φεμινιστό σύζυγο τη λέει ότι αυτή θα αποφασίσει αν θα κρατήσει το παιδί. Πολύ <σκυρλίξη> σωστό! <σκυρλίξη> 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 Ναι, για την εποχή ήταν λίγο. Ναι. Δεν το είπαμε αυτό. Και η φαλοκράτησα σύζυγο αρνείται. Άντε να γυριστεί αυτό σήμερα. Κορυφαία σκηνή. Το κάμεο του Τζον Γκούντμαν πρέπει να ήταν στα ίδια κιλά από τον υπηαγωγείο. <laughs> Οι άνθρωποι που ζουν. Ιστερόγραφο 1. Οι άνθρωποι που ζουν σε υπονόμου που είναι κλειστό χώρο θεωρούνται άστεγοι. Ε, ναι. Ναι. Εκτό ναι. αν λένε του υπονόμου σπίτι του. Ναι. Ιστερόγραφο 2. Τελικά ο Ντέρικ τη πήρε πίσω τι φωτογραφίε του. Άντε και καλέ βουτιέ. Μάλιστα. Λοιπόν. Ε, έχουμε νεκταρίνιο. Ε, έχουμε νεκταρίνιο. Ναι, ράτσκι. ράτσκι. Λοιπόν, η ε, υγεία και χαρά στον πεφωτισμένο σκουπίδο του φιλμ και σε όλο το τάγμα των ορκισμένων σκουπιδιαρέων του λάκου. <σκυρ> Μιλάμε για πραγματικά απίθανο καστ, ομορφόπεδα οι τσαντίλε, μορφάρε ο Στέρν και ο Γκούντμαν. Μα έξιζε τάντερα ο Ντέρεκ με τα μηνύματά του. Πάλι σούπερ ωραία, περάσαμε. Η ιστορία ξεκάθαρα αναδεικνύει το έγκλημα του Χίδα Φιλή, μέσα από αυτό το δράμα τη διαχρονική πάλη τη ανθρωπότητα με τα απόβλητα που παράγει, αλλά και με του απόβλητου σε εισαγωγικά που γεννά η ρημάδα η κοινωνία. Εστιάζει στο αναμενόμενό του ξέσπασμα, καθώ ανέρπονται στην επιφάνεια από το περιθώριο των υπονόμων, για να πούν και αυτοί το Pat Grops. Για αρκετό καιρό του παρέβλεπαν. Πιο, πιο κατώτερο. κατώτερο. Ω εδώ και μη mm. παρέκει. Εδώ ζούμαστε κι εμεί, κύριοι. Είμαστε το αποτέλεσμα τη απληστία και τη εθελοτυφλία σα. Ε, και τη ραδιενέργειά σα. Αυτοματικό. Μάλιστα. Μάλιστα. <ΣΣ> Ανεβαίνουμε από τον Πορδονίφτη τέλο πάντων. Και κανένα κουραδομακελάρη με φλογοβόλο δεν θα μείνει ζωντανό. Και κεράστηκε κανένα κανισάκι ή κανένα μαλτέζ που είναι και πρώτο μεζές γιατί βαριστοβαχιάσαμε <ΣΣ> με του άστεγοι τόσο καιρό. Οι κύριοι Κριτσοτάκη και Αναστασόπουλο κέντρισαν, θα πω, και δίνω ε, ψήφο εμπιστοσύνη στο μαγικό, πεινασμένοι και ανυπόνομοι. Ιστερόγραφο. Ο Ρέβερεντ είναι εύκολα μία εκ των πηγών έμπνευση του Ρίκετ Κρίκετ, στο It's Always Sunny in Philadelphia. Ναι. Να. Ανακυκλώνεται και μην πετάτε το πλουτόνιο, το απεμπλουτισμένο ουράνιο και τα ραδιενεργά σα ισότοπα εδώ και εκεί. Που ξέρετε, τα δικά μα θέατα μπορεί να αποδειχθούν και πιο άγρια. Μάλιστα. Λοιπόν. Στέφανο Λεγκέτο. Χαιρετώ του πνευματικού ταγού Αγία Ζώνη. Γεια σου. Πρωταγωνιστούν. Κατευθείαν περνάει ο άνθρωπο. Mm -hmm. Ωραίο. George Κούπερ, Τσάρτα. Μπό, Χαράλαγο AJ, The Reverend Shepard, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Λόρεν, Τάνια Ελληνέου, δεν την ξέρω, Μέρφυ, Βασίλης Λέκας. <laughs> τον Μέρφυ τον έχουν πιάσει όλοι, αν και εγώ ναι, εμφανίστε ναι, ναι. λίγο λόγω κόμωσης. Ναι. Εναλλακτικός τίτλος, «Η Από Κάτω Τους Από Πάνω». Ωραίο, <laughs> ωραίο. Και τελειώνουμε με τον Τόμα Τόμα. Για χαρά, Ντάν στο τρίο τη κυψελη Μια mm -hmm. ταινία αυτή την εβδομάδα που δεν μου προκάλεσε κάτι ούτε απογοήτευση, ούτε βαρεμάρα, ούτε ενθουσιασμό. Ήταν για άλλη μια φορά ένα 7 στα 10. Έχει το διάλο. Α περάσουμε <laughs> σε Ρικάστη και Ριτάιτλι. Ριτάιτλι, Τσαντ. Τεράστιο σειρώμενο ανθρωποφάγο νητρικό τέρα. Μάλιστα. Ρικάστη. Τζάξον. Γιάννη Ιωαννίδη. Τζάξον. Ποιο είναι ο Τζάξον. Μέρφι. Άκη Σακελαρίου. <laughs> AJ. Βάρντα. <Sports>. <σπορτ>, Σπορτ και αμόρε του φωτογράφου Ευελίνα, Ωραίο, Ωραίο, Ωραία, ναι, ωραία, ναι. ωραία επιλογή, Ευελίνα, ναι. Mm -hmm. Λοιπόν, για να δούμε. Πρώτα το. Ρικάστη, σωστά. Mm -hmm. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, να τελειώνουμε με τον Reverend, ο το οποίο έχει κερδίσει ο Κωνσταντίνο Δασκαλάκη. Ο Ντάνιελ Στέρν. Ναι. Ε, mm. Έχουμε άλλο διπλό. Όχι. Λοιπόν, πάμε. Τζορτ. Ο φωτογράφο. Αβραμίδη τον... από του Ορειονέ. Ναι. Τσάρτα, όχι. Ματαράγκα, κοστίζει ντόμπο. Ορίονε. Ορίονε, ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι Τις ε... κοστίζει, παιδιά. Ε, ναι, ναι. ναι. ναι όχι. Λοιπόν, ο Μπό. Ο. Όστι ε, Γκέραρτ, Νίκο Γιοργάκη, Μάκη Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλη ή Χαράλαμπος Γαργανουράκη. Εμ. Δεν θυμάμαι πώ είναι, αλλά ψηφίζω χαρά από γαργανουράκι. Και εγώ και μόνο ναι. και μόνο για το Θέλω υπέροχο όνομά του. Γαργανουράκι. Τσίφο Μπράιεν, που δεν παίζει και πολύ. Παναγούλια ή Θεοδό Ζερβουδάκη. Ο τηλεπολιτή. Το κάνουμε κριτικό. Ε, Ζερ, ε, ε, προϊόντα Ζερ μόνο. Okay. Δεν τον γνωρίζω. <laughs> <Δεν τον> γνωρίζω <laughs> Καταπληκτική φυσιογνωμία. Ωραία. Ε, Λόρεν, Νίκη Μπακογιάννη, Μαρία Μπονέλου, Ζέτα Μακρυπούλια, Ελένη Ερήμου, Τάνια Ελινέο ή Εβελήνα παπούλια, Εγώ θα πω Ελένη Ερήμου γιατί μοιάζει πολύ. Και εμένα μου αρέσει η Ελένη okay. Ερήμου στο ρόλο. Okay. Ε, συμφωνείτε. Ε, συμφωνούμε. Λοιπόν, Μέρφυ, τελευταίο είναι ο Νίκο Χορταρέα, ο Γιάννη Κότσιρα, ο Βασίλη Λέκα ή ο Άκη Ακελάριο. Ε, πιστεύω ότι είναι από τα πιο ωραία. Ναι, είναι, 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 ωραίες επιλογές. ωραίε επιλογέ. βοηθάει το μάτι. Έρχεται εδώ και λέει τον καφέ δίπλα σε ένα καφέ. Αλήθεια; Αλήθεια. Ερχόταν. Αλλά έχουν ακόμα την αφίσα. Ναι, ρε, το έχουμε πει. Το έχουμε ξαναπεί. Ναι, ναι. Ναι, ναι βεβαίω. Αν είναι σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτό ήταν το. recasting <συκάστη> <συκάστη> και το retitle Έχει, έχει ψηφίσει δύο φορέ το ίδιο. Το ξέρω, το ξέρω. Αν και εγώ, εγώ με είχε εντυπωσιάσει το καύλα. Το καύλα με είχε εντυπωσιάσει πολύ. Αλλά από τη στιγμή που ψηφίστηκε δύο φορέ, έχουμε νικητή. Και είναι και ωραίο. Ναι, ναι. Εγώ αυτό θα ψηφίσα. Πεινασμένη και ανυπόμονη. Ναι, είναι. Ανυπόμονη. Ανυπόμονη. Λοιπόν, αυτό ήταν το τσάντ, λοιπόν. Αυτό ήταν και το podcast μα για σήμερα. Ήταν ο απέναντί μου ο Αχηλέα, ο Τσαρμπίλα με τη φαρικίτιδα. Δεξιά μου ήταν ο, ο Στέλιο Καρακάση. Χωρί φαρικίτιδα. Mm -hmm. Και δεξιά μου ο Μάχης, Ούτε εγώ με φαρικίτιδα. Όχι. Δεν σε χάλασε. Δεν σε χάλασε. Άρα, τα πούμε. Λοιπόν, Να τα, τα, πούμε τα πούμε λέμε τώρα. την άλλη εβδομάδα. Γεια σα. Κύριο!